Γεια σας φίλοι YouTubers, έχει ανοίξει το Steel Hunter από σήμερα το πρωί ή τουλάχιστον από σήμερα κάποια ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Έχω παίξει δύο παιχνιδάκια και στο δεύτερο παιχνίδι, όχι με το Harlequin που παίζω συνήθως, αλλά με το Raven, έκανα αυτό που νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ. Το οποίο είναι αυτό. Νίκη. Μάλιστα. Πρώτη θέση στους 20. Χωρίς να καταστρέψω κανέναν αντίπαλο, θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, ούτε τον τελευταίο, ακόμη και ο τελευταίος. Μάλλον οι δύο τελευταίοι έμειναν μέσα σε μια περιοχή η οποία είχε κοκκινήσει, χτυπιόταν ανάμεταξύ τους και τελικά χάσανε πόντους και οι δύο γιατί η περιοχή ήταν κόκκινη και τους έκανε damage. Φθορά σε αντιπάλους 0, φθορά που αποσοβήθηκε 0. Δεν θα σας δείξω τη μάχη, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια μάχη η οποία δεν είχε να δείξει τίποτα. Είναι σαν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που οι ομάδες είναι η κάθε μία στην πλευρά της, δεν περνάνε τη σέντρα ούτε η μία ούτε η άλλη και αλλάζουν πασούλες μεταξύ τους. Τι κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν κάναμε τίποτα και ήρθαμε πρώτοι? Κερδίσαμε 750 experience πόντους, 26.000 credits και φυσικά 300 tokens, τα οποία είναι το μέγιστο που δίνει το παιχνίδι σε αυτόν ο οποίος βγει πρώτος. Το μέγιστο που δίνει σε όλους βασικά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Στον πίνακα κατάταξης. Τι να πω τώρα. Οι καημένοι δεν βγάζει στατιστικά για τους υπόλοιπους. Να δω ας πούμε τι έχει κάνει ο καθένας. Λογικά κάποιοι από αυτούς εδώ που έχουν πει στην πρώτη πεντάδα μπορεί να έχουν κάνει και 3 και 4 kills. Και οι καημένοι πήρανε λιγότερα tokens από όσα πήρε κάποιος ο οποίος έκανε 0 καταστροφές, 0 φθορά και δεν του έριξε και κανένας. Σίγουρα όλοι αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό, ρε Γιάννη. Είναι η στρατηγική που είχα δείξει σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει πριν από κάνα μήνα περίπου, στο οποίο σας έδειχνα ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι το να τους αποφεύγεις όλους. Και είχα στιευτεί και κάποια στιγμή και είπα, ας πούμε, μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει, του δειλού η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Θα αφήσω και ένα link κάτω στο description, να πάτε να δείτε το προηγούμενο βιντεάκι πώς έπαιζα και όσοι μπορέσετε να το ακολουθήσετε, να μπορείτε να κερδίσετε tokens, γιατί το παιχνίδι, εάν θελήσετε να κάνετε μάχες με τους αντιπάλους σας για να τους εξουδετερώσετε και να ανεβείτε θέση, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν θα πετύχαινα ποτέ να ανεβώ παραπάνω, ξέρω εγώ, από τη 10η θέση. Κάπου εκεί έλεγα ότι είναι το top. Και όμως έχω καταφέρει με σχετική ευκολία, έτσι δεν είναι πανεύκολο, με σχετική ευκολία, έχω καταφέρει να στην προηγούμενη σεζόν που είχε ανοίξει να καταφέρω να πάρω όλα τα tokens που χρειάζεται για να πάρω τα tokens τα οποία μπορείς να αγοράσεις το άρμα και σε αυτήν εδώ είναι το δεύτερο παιχνίδι, είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζω, συγγνώμη. Στο πρώτο πήρα 200 tokens, στο δεύτερο με πετύχανε στην αρχή, με εξουδετερώσανε στα γρήγορα, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα γιατί είπαμε δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στο τρίτο έχω πάρει άλλα 300, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω 500 tokens, για να δω που τα δείχνει, εδώ. Αυτή τη στιγμή έχω 500 tokens σε τρία παιχνίδια. Θα μου πεις, έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα? Όχι. Σε κάποια παιχνίδια δεν θα κάνω τίποτα, σε κάποια παιχνίδια θα ανεβαίνω, ξέρω εγώ, 5ο-7ο εκεί και θα λέω ότι για λίγο δεν κατάφερα να πάρω tokens κτλ. Αλλά σε σχέση με το πώς υπολογίζω ότι θα ήμουν σε περίπτωση που προσπαθούσα να εξουδετερώσω τους αντιπάλους, είμαι πάρα πολύ καλύτερα. Αυτά φίλοι YouTubers για το Steel Hunter, το οποίο θα λήξει σε 6 μέρες όπως φαίνεται εδώ πέρα. Καλά παιχνίδια, να προσέχετε και να είστε καλά.